4-5 παιχνίδια στην γραμμή έτσι για πλάκα. Ναι, ναι. Κατάλαβε. Τώρα θα τσαντιστεί ο Σπυριωτόπουλος. Έχουμε τον κύριο Άρη Σπυριωτόπουλο εδώ που μόλις ήρθε για να συζητήσουμε στη συνέχεια με δει. Καλημέρα. Γεια σας, ημέρα. Πάτε τώρα να αναλάβετε την Αθήνα. Αφού κάθε τόσο. Όχι Αθήνα, την Καμπούλ. Αυτό ήθελα να πω. Κάθε τόσο θα σα πούνε να την άσχετε. Ξεκινά το πρωί, 6 ώρα το πρωί, α πούμε, και μέσα στην Πανεπιστημίου Σκαϊβόβα. Καμπούλ. Ναι, βέβαια, είναι φοβερό πράγμα. Καμπούλ. Καλά, τώρα όρισε να μας πείτε θα βρείτε κανέναν τρόπο να μην σκάνε μπόμπες εσείς ως δήμαρχος. Όχι, λίγο δύσκολο αυτό. Ναι. Είπαμε. Δεν είμαι είναι τρομερό πάντως έτσι μέσα. Είμαι μετακυδακτουργός, αλλά αυτή είναι η καθημερινότητά μας έτσι. Το ότι δεν μπορεί να λύσει προβλήματα, ας είσαι ειλικρινής να τα παραδέχεις αυτά που δεν μπορεί να λύσεις. Αλλά πρέπει να ξέρεις και που ζεις. Ναι. Και ποια είναι η εικόνα της πόλης σου. Ναι. Να μην ζεις εικονική πραγματικότητα. Ξυπνάς το πρωί, μπορεί να σκάσει βόβα. Υπάρχει εγκληματικότητα. Σπάσει το πόδι στο πεζοδρόμιο το οποίο είναι μονίμως σπασμένο. Πέφτεις πάνω στους σκουπιδοτενικέδες που είναι ξεχυλισμένοι από τα σκουπίδια, ξεχυλίζεις από τη βρωμιά και γυρίζεις στο σπίτι σου, κάθεσαι στον καναπέ, ανοίγεις τηλεόραση και σου λένε είναι μια χαρά η πόλη σου, έχει τακτοποιήσει τα οικονομικά. Ναι. Τακτοποιήσει τα οικονομικά. Ζούμε την εικονική πραγματικότητα. Άλλο η πόλη που ζεις και άλλο η εικονική πραγματικότητα της τηλεόρασης. Τακτοποιημένα λέει τα οικονομικά του Δήμου. Πρέπει να ξαναψηφίσουμε άλλη μια πενταετία. Σπασμένα πεζοδρόμια, βρωμιά, σκουπίδια, εγκατάλειψη, αδιαφορία.